Κυρία Ράπτη, σήμερα όμως δεν τη φιλοξενούμε στην εκπομπή μας ως πρότυπο ομορφιάς, γιατί έτσι και αλλιώς είναι όμορφη. Την έχουμε στην εκπομπή μας γιατί είναι μια γυναίκα ως πρότυπο κοινωνικής δράσης. Έχει προσφέρει πάρα πολύ κοινωνικά. Και κυρία Ράπτη, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε μαζί σας για αυτό την πολύ σημαντική καμπάνια που τρέχεται εδώ και μήνες και εσείς αλλά και ο κύριος Φακιανάκης από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλή τώρα του Μανώλη. Τρέχετε αυτή την ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή καμπάνια ένα στα πέντε παιδιά που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και θέλαμε να είστε σήμερα εδώ κοντά μας γιατί στο σπίτι είναι οι μητέρες, είναι τα παιδιά και θέλουμε τη συμβολή σας σε αυτό, να είμαστε χρηστικοί και να εξηγήσουμε πώς μπορούν οι οικογένειες να βοηθήσουν τα παιδιά τους, να έχουν γνώση περισσότερη. Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε μικρούς και μεγάλους, κυρίως τις μαμάδες που αυτή τη στιγμή μας βλέπουν. Είναι καλό να διδάξουν στο παιδί τους τον κανόνα του εσώρουχου. Και τι σημαίνει ο κανόνας του εσώρουχου? Το παιδί δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε κανένα να το αγγίζει στην περιοχή όπου βρίσκεται το εσώρουχο. Το Συμβούλιο επέλεξε ως εμφανές όριο το εσώρουχο από το να μπει σε ιατρική ορολογία περί γεννητικών οργάνων που ενδεχομένως να μπερδέψει το παιδί ή και να το πονηρέψει. Βεβαίως πρέπει να έχει την επίβλεψή της στο παιδί, γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι οι δράστες ως επιτοπλίστων είναι πρόσωπο από το οικείο, οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον. Άρα είναι πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει, αγαπά και εμπιστεύεται. Και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει και τη διαφορά πότε ένα άγγιγμα είναι καλό και πότε κακό, όταν προέρχεται από το ίδιο πρόσωπο που γνωρίζει και δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτό το πρόσωπο μπορεί να έχει στόχο να το κακοποιήσει. Επίσης η μητέρα πρέπει να εξηγήσει στο παιδί πότε ένα μυστικό είναι καλό και πότε κακό. Γιατί όπλο των δραστών αποτελεί η μυστικότητα. Προσπαθούν στην αρχή να συγκαλύψουν αυτό που συμβαίνει, ζητώντας από το παιδί να το κρατήσει μυστικό και στη συνέχεια, όπως αντιλαμβάνεστε, να το κάνουν να νιώσει συνένοχο για να μην τολμά και το ίδιο να αποκαλύψει τον εφιάλτη που βιώνει. Εμείς έχουμε πολύτιμα εργαλεία που έχουμε μοιράσει αυτή τη στιγμή. 80.000 κομμάτια σε όλη την Ελλάδα, 80.000 παιδιά έχουν πάρει στα χέρια τους το παραμύθι, η Κίκο και το χέρι, αλλά παράλληλα και τα έντυπα που απευθύνονται στους μεγάλους και τους δίνουν όλη την επιχειρηματολογία για το πώς να πλησιάσουν το παιδί, πώς να το προσεγγίσουν, πώς να κουβεντιάσουν μαζί του, να το ρωτήσουν τι έγινε, πότε έγινε με ποιον, σε περίπτωση που δεχτεί κάποια ύποπτη συμπεριφορά, αλλά ποτέ να μην ρωτήσουν γιατί. Διότι στο ερώτημα γιατί το παιδί θα νιώσει συνένοχο, θα κλειστεί στον εαυτό του και δεν θα αποκαλύψει αυτό που ζει. Και βεβαίως ανοιχτές γραμμές βοήθειας, όπου εδώ έχουμε και τη στήριξη από το χαμόγελο του παιδιού, στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κανείς και οι μικροί και οι μεγάλοι και τα παιδιά και οι γονείς για να πάρουν πληροφόρηση από εξειδικευμένους επιστήμονες. Κυρία Ράπτη, έτσι ώστε να προλάβουμε το κακό. Κυρία Ράπτη, εσείς έχετε μιλήσει με δεκάδες γυναίκες, δεκάδες μητέρες, εκατοντάδες θα μπορούσα να πω, γιατί έχω παρακολουθήσει από κοντά την δράση σας. Είχα την τιμή να βρεθώ κοντά σας. Συμμετείχατε στις δράσεις μας και σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ήρθατε πιο κοντά με κάποια μητέρα και να μιλήσει μαζί σας και να σας πει από αυτή την καμπάνια βοήθησα το παιδί μου? Είχατε κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας για να χτυπήσουμε το καμπανάκι στη μητέρα που ενδεχομένως μας ακούει αυτή την ώρα από το σπίτι παρέα με το παιδί της? Θα σας πω ότι πραγματοποιήσαμε πάνω από 25 ομιλίες με τον κύριο Μάνο Φακιανάκη, με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά και με το παρατηρητήριο για την πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία. Και εκεί οφείλω να σας πω ότι στο τέλος κάθε ομιλίας, τουλάχιστον 2 με 3 μαμάδες θα ζητούσαν να κουβεντιάσουμε κατηδίαν για να μου πούν κάποιες συμπεριφορές που έχουν δει ύποπτες στο παιδί τους. Τα κρούσματα στην Ελλάδα είναι αρκετά να αναλογιστεί κανείς ότι σε έρευνα που πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, προκύπτει ότι το 16% των παιδιών έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Και σκεφτείτε ότι μοιράστηκαν 10.000 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν ανώνυμα από τους μαθητές. Άρα είχαν την ευχέρεια να πούν την αλήθεια και να μην φοβηθούν. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε είναι, Ράπτη, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και να σας πω κάτι. Χαιρόμαστε σήμερα όλη η ομάδα που αλλάξαμε λίγο την ατζέντα και μιλήσαμε και για άλλα πράγματα που φορούν πιο πολύ την οικογένεια και τα παιδιά. Κάθε μορφής ρεπορτάζ που θα μπορούσε εδώ να φανταστείτε ότι από τις 6.30 το πρωί πολλοί άνθρωποι που πέρασαν από την εκπομπή ανέφεραν πλήστα όσα. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και αμέσως μετά να κλείσουμε. Για να κλείσουμε. Είναι πρωινό μεγάλο Σαββάτου. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα και μετά μία φράση από όλους και σιγά σιγά να πάμε όλοι για την καλή Ανάσταση.
Από τις 6.30 το πρωί σας κρατήσαμε συντροφιά. Είναι πρωινό μεγάλο Σαββάτου. Ετοιμάζεστε. Σε λίγο η πρώτη Ανάσταση. Το βράδυ το Χριστός Ανέστη. Και βέβαια ό,τι το καλύτερο στο σπιτικό σας. Να αρχίσουμε από πού? Να ξεκινήσουμε από την κυρία της Παρέας, από τη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κόσμο αμέσως μετά, γιατί είσαστε κοντά μας από νωρίς το πρωί. Είχαμε πολύ ωραία παρέα. Κάναμε συνδέσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Όσο μπορέσει, είπαμε τις καλημέρες, τα έθιμα. Κυρία Ράπτη, ο λόγος σε εσάς για να κλείσουμε σιγά σιγά. Θέλω πρωτίστως να σας ευχαριστήσω πολύ που στηρίζετε αυτή την καμπάνια 1 στα 5 για την πρόληψη παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και μας έχετε βοηθήσει να πολλαπλασιάσουμε τα μηνύματά μας και να φτάσουμε σε μικρούς και μεγάλους, σε όλους τους τηλεθεατές της εκπομπής σας. Θέλω επίσης να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, Ανάσταση σε όλους. Εύχομαι όλοι σήμερα να βρεθούν σε ένα όμορφο οικογενειακό περιβάλλον με ζεστασιά και πολύ πολύ αγάπη. Τέλεια, κυρία Αγγελίδη.